σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρωθυπουργό για την επίσκεψή του σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είχαμε μια αναλυτικότατη συζήτηση για όλα τα θέματα του χαρτοφυλακίου. Ενημερώσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό για τα ζητήματα τα οποία κοιτάμε διεξοδικά με τους υπουργούς, τον κύριο Καραγκούνη, τον κύριο Τσακλόγλου, με τους γενικούς μας γραμματείς, τους δύο βασικούς άξονες. Και οι δύο βασικοί άξονες είναι αφενός οι εργασιακές σχέσεις και αφετέρου η κοινωνική ασφάλιση. Στον πρώτο λοιπόν άξονα, σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις, συζητήσαμε επόμενα βήματα, χτίζοντας πάνω στην πάρα πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία 5 χρόνια στον τομέα αυτό και στοχεύοντας σε μια ακόμη καλύτερη, θα έλεγα, εργασιακή καθημερινότητα για τους εργαζόμενους, για συνολικά, θα έλεγα, τον εργασιακό χώρο, ένα πιο σαφές και πιο χρήσιμο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, ένα ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό κράτος αρρωγό, ένα κράτος αρρωγό που συνσφέρει στη βελτίωση του εργασιακού τοπίου στη χώρα μας. Στόχος είναι πάντοτε η τόνωση της απασχόλησης, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ανάπτυξη της οικονομίας. Πιο αναλυτικά συζητήσαμε για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους διάφορους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας, για ζητήματα αύξησης του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει θέσει ο κ. Πρωθυπουργός εδώ και καιρό και βαίνει, όπως ξέρετε, στα επόμενα βήματα, πρωτοβουλίες για την περαιτέρω τόνωση απασχόλησης και την μείωση της ανεργίας. Έχει σημειωθεί μια πολύ σημαντική μείωση ανεργίας ήδη, αλλά ποτέ δεν θα είμαστε, κύριε Πρόεδρε, ικανοποιημένοι. Γιατί η ανεργία δεν αποτελεί στατιστικό μέγεθος, αλλά είναι μια δυσμενής κατάσταση για πάρα πολλούς, για συμπατριώτες μας, και συνεπώς ο στόχος μας θα είναι πάντοτε πολιτικές τόνωσης απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας. Αναβάθμιση του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης συζητήσαμε πολύ για τα επόμενα βήματα στην ψηφιοποίηση του ΙΕΦΚΑ και εκεί έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά τα τελευταία χρόνια, το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πάντοτε θα επιδιώκουμε να γινόμαστε καλύτεροι, να προβαίνουμε σε ταχύτερη απονομή των συντάξεων. Μάλιστα, τις μέρες αυτές προστίθεται και στο wallet, κύριε Πρόεδρε, η ασφαλιστική ικανότητα, μια πολύ σημαντική προσθήκη σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του 1555, η μείωση εκκρεμών συντάξεων συνολικά, η βελτίωση υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τα ΚΕΠΑ, τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας σε όλη τη χώρα. Και θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με μία νότα έτσι που αφορά και τους δύο αυτούς άξονες. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, είτε μιλάμε για την εργασιακές σχέσεις, είτε μιλάμε για κοινωνική ασφάλιση, θεωρούμε ότι οι καλύτερες λύσεις μπορούν να προκύψουν μέσα από το διάλογο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε ήδη ξεκινήσει και αναλάβει πρωτοβουλίες για έναν διεξοδικό διάλογο με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Μετά από εσάς σήμερα κιόλας θα συναντήσουμε τη ΓΕΣΕ, αύριο συναντούμε τη ΓΕΣΕΒΕ και τις επόμενες μέρες θα κάνουμε γύρω διαβουλεύσεων, συνεχών διαβουλεύσεων με όλους τους εταίρους. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, κύριε Πρόεδρε, να δούμε σε μια νέα βάση ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο εργασίας. Υπάρχει πάρα πολύ καλή διάθεση από όλες τις μεριές και θέλω εκ προημίου να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους κοινωνικούς εταίρους που προσέρχονται σε αυτόν τον διάλογο. Θα είμαστε πάντοτε ανοιχτοί για να βελτιώσουμε συνολικά και στους δύο αυτούς άξονες και να φροντίσουμε για την ευημερία των πολιτών και την τόνωση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, αφού σας ευχηθώ σε εσάς και στον κύριο Υφυπουργό καλή δύναμη, να εκφράσω την ελπίδα μου ότι το 112, το οποίο μόλις χτύπησε, δεν αφορά την παρουσία της ΓΕΣΕ στο Υπουργείο. Αστειεύομαι. Γιατί θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στον κοινωνικό διάλογο και να σας ενθαρρύνω εσάς και το επιστελείο σας να τον διεξάγετε ενεργά και πάντα με γνώμονα την εξέβρεση βέλτιστων των λύσεων και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Θέλω να τονίσω ότι στο Υπουργείο αυτό έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά ολόκληρη αυτήν την πενταετία, μια δουλειά η οποία αποτυπώνεται καταρχάς στην εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, αλλά και στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, έχοντας πάντα ως πρώτο στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη ψηφιακή κάρτα, η οποία αποτελεί πράγματι μια πολύ τολμηρή μεταρρύθμιση, η οποία έχει έναν και βασικό σκοπό.
να καταγράφεται και κατά συνέπεια να αμείβεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Ξέρουμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει κάποιες δυσκολίες στην εφαρμογή. Λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα ειδικά αιτήματα όλων των κλάδων και γι' αυτό και είμαστε σε μια ανοιχτή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της επέκτασης αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Όμως αποτελεί απαρέγκλητη δέσμευση της κυβέρνησής μας η ψηφιακή κάρτα εργασίας να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και νομίζω ότι ήδη τα ωφέλη ως προς την αποτύπωση της πραγματικής υπεροριακής εργασίας προς όφελος των εργαζόμενων είναι ήδη αισθητά. Mm. Για τα ζητήματα του κατώτατου μισθού εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας, ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, αλλά βέβαια δεν είναι το μόνο ζήτημα αυτό το οποίο αφορά την αγορά εργασίας. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στην ανάγκη να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες ώστε να βελτιώσουμε την συμμετοχή στην αγορά εργασίας, πρωτίστως των γυναικών, των νέων μας, των ατόμων με αναπηρία, αλλά και των συνταξιούχων. Και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η τολμηρή μεταρρύθμιση της κυβέρνησής μας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς περικοπή τη σύνταξή τους και μόνο με φορολόγηση του πραγματικού χρόνου εργασίας τους, έχει ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ενημερώθηκα ότι 170.000 συμπολίτες μας συνταξιούχοι έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο εργασίας, συμπληρώνοντας με την εργασία τους τα εισοδήματά τους και διεκδικώντας βέβαια και μεγαλύτερη σύνταξη στην συνέχεια. Αλλά θα επισημάνω και πάλι την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και αυτό προφανώς έχει να κάνει με πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συμφιλίωση των ιδιαίτερων, θα έλεγα, απαιτήσεων και προσδοκιών των γυναικών με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Και βέβαια να επισημάνω και πάλι την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στις ενεργητικές πολιτικές εργασίας και στη δουλειά την οποία κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με πολλά νέα προγράμματα τα οποία βγαίνουν συνέχεια στον αέρα, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους και τα οποία νομίζω ότι μας δίνουν πρόσθετα πολεμοφόδια για να γεφυρώσουμε αυτήν την, θα έλεγα, κατάσταση στην αγορά εργασίας όπου αρχίζουμε να βλέπουμε πια μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της προσφοράς του εργατικού δυναμικού και της ζήτησης εργαζόμενων από πλευράν επιχειρήσεων. Και βέβαια εκεί εντάσσεται και το ζήτημα του εξορθολογισμού του πλαισίου των μετακλήσεων εργαζόμενων από το εξωτερικό. Θέλω να το τονίσω, αυτή είναι μια λύση ανάγκης, απαραίτητη όμως για συγκεκριμένους κλάδους, η οποία πρέπει να διεκπαιρώνεται πρώτα και πάνω απ' όλα με ταχύτητα, έτσι ώστε να μην έχουμε κενά στην αγορά εργασίας σε κλάδους κρίσιμους όπως ο πρωτογενής τομέας ή ο τομέας των κατασκευών όπου εκτελούνται πολύ μεγάλα έργα σήμερα σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Για τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης να τονίσω πόσο σημαντική δουλειά έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση ενός πολύ μεγάλου χρόνιου προβλήματος που ήταν ο χρόνος απονομής των συντάξεων. Δεν έχει λυθεί πλήρως το ζήτημα, αλλά έχει λυθεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Υπουργέ, στην επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Γι' αυτό και η περαιτέρω ενίσχυση του 1555 νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητη. Και βέβαια μεριμνούμε πάντα για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, όλες οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με τα ΚΕΠΑ και την επικοινωνία των αναπήρων συμπολιτών μας με το κράτος πρέπει να είναι πάντα στην πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου, διότι εκεί δείχνουμε πραγματικά, δίνουμε πραγματικά διαπιστευτήρια κοινωνικής ευαισθησίας. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ότι όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, θα υπάρχει μια έκτακτη ενίσχυση εκείνων των συνταξιούχων οι οποίοι δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς και θέλω να θυμίσω στους συμπολίτες μας ότι αυτή η έκτακτη ενίσχυση προέρχεται από την έκτακτη
φορολόγηση των πολύ υψηλών κερδών των ελληνικών διελιστηρίων για την χρήση του 2023. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, το οποίο για τη μεν φορολόγηση των διελιστηρίων έχει των πραγμάτων έναν έκτακτο χαρακτήρα, όμως ένα μέτρο το οποίο στηρίζει συνολικά την κοινωνική συνοχή και αποδεικνύει την έμπρακτη προσήλωση αυτής της κυβέρνησης να στέκεται πρωτίστως κοντά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χτίζοντας πάνω στα πολλά θετικά τα οποία έχουμε ήδη πετύχει. Οπότε καλή δύναμη και στους παλιούς και στους νέους.